Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητοί και αγαπημένοι φίλοι τηλεθεατές. Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, βλέπετε πόσο γρήγορα κυλούν οι μέρες. Και η εκπομπή παρεμβάσει εδώ για ένα μεσημέρι ακόμη να σας κρατήσει συντροφιά και ταυτόχρονα να σας ενημερώσει. Σήμερα νομίζω ο καλεσμένος του πρώτου μέρους εκπομπής μας είναι ακριβώς η συνέχεια του τίτλου. Παρεμβάσεις στην καθημερινότητα της δράμας, σε αυτό το κομμάτι όμως, το οποίο νομίζω ότι έχουμε την μεγαλύτερη, ρίχνουμε όλοι το βλέμμα μας, το ενδιαφέρον μας, την έγνοια μας και κυρίως αυτές τις ημέρες, στο κομμάτι της κοινωνικής υποστήριξης, της υποστήριξης όλων ημών και ημών, και με ήττα και με ύψιλον. Γιατί αγαπητοί φίλοι, αν κάποιοι από εμάς δεν έχουμε ανάγκη της οικονομικής, κάποιου άλλου είδους υποστήριξης σε ό,τι αφορά το υλικό κομμάτι, έχουμε ανάγκη της ψυχολογικής υποστήριξης, της ηθικής ανταπόκρισης και αναγνώρισης και πολλών άλλων πραγμάτων. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ κέριο ζήτημα και κυρίως αυτές τις συγκεκριμένες μέρες που δεν ξέρω τι παθαίνουμε. Κάτι διαφορετικό νιώθουμε αυτές τις ημέρες. Κάθε μέρα του χρόνου μπορεί να λέμε είναι ίδια, αλλά τούτες τις ημέρες νιώθουμε λίγο παραπάνω μοναχικά, μοναξιά, κατάθλιψη. Έχουμε ανάγκη, βρε παιδιά, από το στήριγμα του ενός στον άλλον. Και έχουμε κοντά μας τον Αλέξη Παναγιωτίδη, εντεταλμένο σύμβουλο της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Δράμας, τον οποίο και καλησπέριζω. Κύριε Παναγιωτίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Χερσανίδου. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα το κανάλι του Σταρ Βορείου Ελλάδος και τον κύριο Ραμπατζή για την πρόσκληση. Για άλλη μια πρόσκληση στο κανάλι σας, παρόλο που δεν μπορούσα τόσο καιρό να έρθω στο κανάλι λόγω υποχρεώσεων και λόγω ενός θέματος υγείας που με ταλαιπώρησε. Κατά τα άλλα, σήμερα θα μιλήσουμε για όλα που έχουν σχέση με την κοινωνική πολιτική του Δήμου της Δράμας. Το λέω έτσι γιατί ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε σε αυτή τη χρονική περίοδο. Γιατί, κύριε Παναγιωτίδη, όπως είπα και προηγούμενα, όντως είναι λίγο πιο αυξημένες οι ανάγκες όλων ημών, έτσι. Και νομίζω ότι έτσι χρειάζεται να ανταποκριθεί και πιο δυναμικά ο Δήμος Δράμας, γιατί εδώ η Δράμα είναι προσφυγούπολη. Έχουμε μάθει ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Θέλουμε όμως και από την παρούσα δημοτική αρχή να στηρίξει ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους. Για να δούμε, ας ξεκινήσουμε από αυτά τα προγράμματα, τα οποία κατά καιρούς σας έχουμε ακούσει να τα λέτε, αλλά τώρα θέλουμε να δούμε τι ακριβώς κάνετε αυτήν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ας αρχίσουμε, κυρία Χερσανίδου, με το ΤΕΒΑ. Σήμερα, από ό,τι ξέρετε, τελειώνει η τελευταία μέρα του ΤΕΒΑ για το Δήμο της Δράμας, για φέτος. Yeah. Το τονίζω για φέτος, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι το ΤΕΒΑ τελειώνει σήμερα. Δεν τελειώνει σήμερα. Το ΤΕΒΑ συνεχίζει Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο. Και θα συνεχίσω και παρακάτω. Σήμερα θέλω να πω για το ΤΕΒΑ. Το ΤΕΒΑ είναι ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα που έχει πάρει ο Δήμος Δράμας και αυτό έχει γίνει υπό τη δικιά μας δημοτική αρχή και με δήμαρχο τον Χριστόδουλο Μαψάκο. Είναι ένα πρόγραμμα που από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα μοιράζει 720.000 ευρώ σε τρόφιμα. Θα σας πω ενδεικτικά κάποια νούμερα. 47.000 λίτρα παρθένο ελαιόλαδο, 9.000 δίκυλα μήλα, 9.000 δίκυλα πορτοκάλια, 40.000 σακουλάκια φασόλια, 40.000 σακουλάκια φακές, μακαρόνια, ρύζια, ζάχαρη. Τρόφιμα μακράς διαρκείας από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, τρόφιμα. Οποίο, ναι. Εκτός από αυτά, σχολικά είδη για παιδιά, 640 τσάντες, σχολικές κασετίνες γεμάτες με μολύβια κτλ. Ήδη βασικής ηλικής συνδρομής, πάνες, μορομάντιλα και αυτά που δώσαμε στις 14 Δεκεμβρίου στους ωφελούμενους, βρεφικές στροφές και πολλά άλλα. Ωφελούμενος αριθμός Ο αριθμός των ωφελούμενων στο ΤΕΒΑ είναι 1.900 μέλη. Είναι πραγματικά μεγάλος ο αριθμός, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε και το κοινωνικό παντοπολείο. Θέλω να τονίσω όμως ότι αυτό το πρόγραμμα, επειδή κάποιοι θα τρέξουν, θα πούνε ότι τον Απρίλιο τελειώνει, πραγματικά δεν τελειώνει. Αυτό το πρόγραμμα κατάφερε η Δημοτική Αρχή και πήρε άλλα 876.000 ευρώ. Αυτό που τρέχει ο διαγωνισμός τώρα, αυτό σημαίνει ότι αυτό το πρόγραμμα σίγουρα θα συνεχιστεί μέχρι του χρόνου το Δεκέμβριο. Μάλιστα. Δηλαδή θα δοθούν τεράστιες ποσότητες τροφίμων σε όλους τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ. Επειδή για πολλούς από εμάς που δεν τα ξέρουμε πολύ καλά, γι' αυτό είστε και εδώ, αυτό το ΤΕΒΑ από ποιους πόρους υποστηρίζεται, κύριε Παναγιωτίδη? Ο Δήμος κάνει τις ανάλογες κινήσεις. Αυτό είναι ατελείωτο σε αυτός ο κουμπαράς, να πω. Τι χρειάζεται, τι κάνετε, πώς φτάσαμε εδώ? Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Μάλιστα. Που καταφέραμε να το πάρουμε όταν ήταν αντιδήμαρχος ο φίλος ο Άρης ο Μωυσιάδης. Ξεκίνησε από τότε.
Το 18-19 κάποιοι προσπάθησαν να μειώσουν το πρόγραμμα λέγοντας ότι δίνουμε μόνο πορτοκάλια και λίγα μήλα και ότι το πρόγραμμα είναι άχρηστο. Mm-hmm. Το πρόγραμμα, να ξέρετε, ότι έχει βραβευτεί το 2016. Πήραμε βραβείο σαν την πρώτη πόλη που έδωσε μεγαλύτερες ποσότητες τροφίμων και χρησιμοποίησε όλους τους σπόρους του ΤΕΒΑ. Mm-hmm. Αυτό το πρόγραμμα συνεχίστηκε και από, τώρα από την καινούργια Δημοτική Αρχή με μένα, εντεταλμένο σύμβουλο και το Χριστόδουλο Μαψάκο. Και πήραμε καινούριους σπόρους και κάποιους σπόρους που μείνανε από τις εκπτώσεις που ήταν από το 2016-2019. Και θα πω και κάτι. Τώρα θα δοθούν πάλι εκπτώσεις και θα μείνουν πάλι κάποια ποσά. Και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί και άλλο αυτό το πρόγραμμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για το Δήμο της Δράμας. Βοηθάει πάρα πολύ κόσμο και πραγματικά αυτό φαίνεται και από τον κόσμο που έρχεται. Mm-hmm. Όταν μου λέτε 1.800 τόσοι ωφελούμενοι, αυτοί νομίζω ότι έχουν από πίσω και οικογένειες, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι, κύριε Παναγιωτίδη? Ενδεικτικά, δηλαδή, θα ναι. σας πω ένας κάποια νούμερα σήμερα, τώρα που δώσαμε τα τρόφιμα. Έτσι. Μια οικογένεια, πενταμελή, εξαραμελή, εφταμελή, πήρε 18-24 λίτρα λάδι. Μάλιστα. Πήρανε 9 κιλά χοιρινό, 9 κιλό μοσχάρι, πήρανε πορτοκάλια. Δεν είναι, πήρανε ένα. Πάρα πολλά απορρυπαντικά είδη υγιεινής. Δεν είναι. Καλύπτεται δηλαδή τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, από ό,τι καταλαβαίνω, σε ποσότητα και ποικιλία, από ό,τι φαίνεται. Γιατί αυτό βλέπω αυτά από τα προϊόντα που αναφέρεστε. Ναι. Αυτά, κυρία Χερσανίδου, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτά δόθηκαν μόνο τώρα. Mm-hmm. Είναι η έκτη διανομή από το Σεπτέμβριο. Σκεφτείτε τι ποσότητες έχουμε δώσει. Έχω πει ενδεικτικά κάποια νούμερα. Δεν νομίζω να. Γι' αυτό πολλές φορές λέω ότι είναι πολύ λίγοι άνθρωποι σε αυτή την πόλη που θα μείνουν χωρίς τρόφιμα. Mm-hmm. Και όσοι δεν βοηθούνται από το κοινωνικό παντοπολείο και από το ΤΕΒΑ και έρχονται και μας ενοχλούν, mm-hmm. έρχονται στην υπηρεσία για να τους βοηθήσουμε, κοιτάμε με διάφορους τρόπους να βρούμε κάποιους χορηγούς κάπως να τους βοηθήσουμε. Έτσι. Mm-hmm. Θα συνεχίσουμε μετά, θα σας πω και για το πρόγραμμα με το Βασιλόπουλο και το Μπορούμε. Δηλαδή τώρα σήμερα, ας περάσουμε σε. Σήμερα δώσαμε 15 επιταγές πάλι από το Βασιλόπουλο, των 118 ευρώ σε 15 οικογένειες που επέλεξαν η κοινωνική λειτουργία από την κοινωνική υπηρεσία. Αυτό θα σας ρωτούσα. Πώς γίνεται η επιλογή, πώς γίνεται αυτό το καθένας, πώς παίρνει, είπατε τέτοιες ποσότητες που η κοινωνική υπηρεσία έχει επιφορτιστεί την επιλογή, τον τρόπο διανομής των πραγμάτων, κύριε Παναγιωτή. Κοιτάξτε, στο ΤΕΒΑ, στο ΤΕΒΑ υπάρχουν υπάλληλοι του ΤΕΒΑ και είναι κάποιοι που έρχονται εθελοντικά και βοηθάνε εκεί. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά από το ΤΕΒΑ και όλους τους εθελοντές, γιατί πραγματικά ήταν πάντα και είναι στην πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Σε αυτές τις δύσκολες εποχές, με το COVID και με όλα. Κοιτάνε τον κόσμο της δράμας που πεινάει και δεν τους ενδιαφέρει η δικιά τους προσωπική υγεία. Έτσι, γιατί είναι πολύ λίγοι που θα δεχόντουσαν να κάτσουν μέσα στο κρύο από το πρωί μέχρι το μεσημέρι κάθε μέρα για 5 μέρες να μοιράζουν τρόφιμα. Ναι, γιατί αυτές οι εικόνες που βλέπουμε είναι εικόνες από τις εγκαταστάσεις που φιλοξενείται η δράση του ΤΕΒΑ, νομίζω, κύριε Ναι, ναι, βλέπετε τα τρόφιμα. Είναι αυτό, ναι. Αυτά, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, φαίνεται από μόνος. Αυτά είναι κρέατα, έτσι, που φαίνονται τώρα. Είναι κρέατα αλφα ποιότητας και για να σταθώ σε αυτό, έχουν ελεγχθεί από την ιατρική τη Δευτέρα. Μάλιστα. Κάθε φορά που έρχονται κρέατα, οτιδήποτε κοτόπουλα και έρχεται την ιατρική και τα ελέγχει. Παίρνει δείγματα και τα ελέγχει, όπως και με τα πορτοκάλια και τα λοιπά. Δεν έρχονται και τα μοιράζουμε έτσι. Ναι. Έτσι γίνεται, κάθε φορά γίνεται ένας έλεγχος. Mm-hmm. Και το στηρίζουμε πολύ αυτό τον έλεγχο, γιατί μας ενδιαφέρει τα τρόφιμα που θα δώσουμε να είναι αλφα ποιότητας και να μην είναι β' διαλογής, έτσι. Αυτοί εδώ οι συμπολίτες μας που είναι στο ΤΕΒΑ και είναι ωφελούμενοι του ΚΕΑ και του ΤΕΒΑ. Mm-hmm. Έτσι. Έρχονται κάθε χρόνο, κάνουν τα χαρτιά τους. Έτσι. Μπορούν και αύριο κάποιος να έρθει να κάνει τα χαρτιά του. Μια ανατελεί εδώ για να μας πείτε πώς κάνει κάποιος τα χαρτιά του. Γιατί είναι και αυτές λεπτομέρειες που ξέρετε, κύριε Παναγιωτίδη, δεν τις γνωρίζουμε όλοι από εμάς. Δεν τις γνωρίζουμε. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που είναι καλό. Πώς κάνουμε τα χαρτιά μας? Τι χρειάζεται να κάνουμε την αίτηση ώστε αν πληρούμε τις προδιαγραφές να ενταχθούμε στο πρόγραμμα? Έχω ενημερώσει πάρα πολλές φορές ότι χρειάζεται να έρθει στην κοινωνική υπηρεσία. Μάλιστα. Χρειάζεται το Ε1, Ε9, το ΑΜΚΑ και ένα χαρτί από τη ΔΕΗ. Μάλιστα. Στο σπίτι που διαμένει. Ναι, ναι. Έτσι. Mm-hmm. Αυτά γίνονται όλα ηλεκτρονικά.
τοποθετούμε τους αριθμούς, φαίνεται με, αν συγκατοικούν με κάποιους, αν μένουν μόνοι τους, και αναλόγως το ΤΕΒΑ βγάζει έγκριση αν δικαιούνται και το ΚΕΑ ή αν δεν δικαιούνται αυτοί. Δεν τη βγάζουμε την έγκριση εμείς, αυτά γίνεται μέσω συστήματος. Και από το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Σκεφτείτε ότι μόνο 1.900, το τονίζω, είναι ωφελούμενο το ΤΕΒΑ. Έτσι. Άλλες 450 οικογένειες είναι στο κοινωνικό πρωτοβουλίο. Έτσι, ο αριθμός είναι τεράστιος. Είναι διαφορετικοί αυτοί οι οποίοι την χάνουν τις υποστήριξες του ΤΕΒΑ και του κοινωνικού παντοπολίου. Δεν είναι ταυτόχρονα τα ίδια άτομα, κύριε Παναγιωτήδη. Όχι, δεν είναι τα ίδια άτομα. Ναι. Στο κοινωνικό παντοπολίο έχουμε γύρω στις 450 οικογένειες. Mm-hmm. Είναι 420 με την ακρίβεια. Αυτοί παίρνουν τρόφιμα και η διανομή του κοινωνικού παντοπολίου η τελευταία έγινε πριν μια εβδομάδα. Και εν συνέχεια ξεκινήσαμε και του ΤΕΒΑ, που τελειώνει, είπαμε, σήμερα. Στο κοινωνικό παντοπολίο, εκτός από τα τρόφιμα, δίνουμε και διατακτικές. Είναι πρώτη φορά που ανεβάσαμε το ποσό πέρσι από 20, 40, 60, 30, 50, 70 ευρώ για να πάρουν κρέατα, κοτόπουλα και οτιδήποτε από τα ακροπολία χρειάζονται. Έτσι. Σκοπός της Δημοτικής Αρχής, κυρία Χερστανίδου, και του Δημάρχου, είναι να μην μείνει κανείς χωρίς τρόφιμα. Έτσι. Γι' αυτό ήθελα να πω και για το Βασιλόπουλο. Στο Βασιλόπουλο επιλεχθήκανε στο Μπορούμε οι 60 διατακτικές που δόθηκαν από το Μπορούμε και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσω του Βασιλόπουλου. Αυτά δόθηκαν σε 60 οικογένειες που μας δώσαν τα ονόματα κοινωνική λειτουργή. Αυτό δεν έγινε επιλογή από μένα ή από οποιοδήποτε. Αυτό έγινε από τους κοινωνικούς λειτουργούς που ξέρουν τα άτομα που δεν είναι στο ΤΕΒΑ ή στο κοινωνικό παντοπολίο και τυχαίνουν βοήθειας και δόθηκαν σε αυτές τις οικογένειες, τις 60, δόθηκαν. Σήμερα δώσαμε 15 διατακτικές των 118 ευρώ για να πάρουν τρόφιμα από το Βασιλόπουλο σε αυτές τις οικογένειες. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το Μπορούμε, τη μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Μπορούμε Saving Food, Saving Lives, το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχος και το Βασιλόπουλο. Μάλιστα. Αυτές οι διατακτικές που αναφερθήκατε προηγούμενα για αγορές κρεάτων και τέτοιων ειδών αφορούν την υποχρέωση των αποδεκτών από την τοπική αγορά να εφοδιαστούν τα ανάλογα, έτσι δεν είναι, κύριε Παναγιωτήδη? Αυτά τα Οι επιταγές αυτές είναι από το Βασιλόπουλο. Α, μάλιστα. Ναι. Εξαργυρώνονται στο σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλο. Για κρέατα και τέτοια που είπατε προηγούμενα. Για τα κρέατα, ναι, είναι από την τοπική κοινωνία. Α, με αυτό, τον πρόεδρο, ναι, των Κρεοπολών. Ναι. Αποφασίζουμε τα Χριστούγεννα παίρνουν οι μισοί κρεοπόλιδες και το Πάσχα η άλλη μισή. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην. Ναι, για να υπάρχει και μια σχέση του Δήμου με την τοπική τόνωση της τοπικής αγοράς. Γιατί και η τοπική αγορά, κύριε Παναγιωτήδη, φέτος δοκιμάζεται ιδιαίτερα πολύ και πολύ φοβούμαι ότι το πρόγραμμα αυτό του ΤΕΒΑ θα πρέπει να το κυνηγήσετε πολύ πιο περισσότερο, γιατί οι ανάγκες εν ευθέτω χρόνο φοβάμαι ότι θα αυξηθούν για πολλούς από εμάς. Ναι, περνάμε δύσκολες εποχές. Πραγματικά είναι δύσκολες εποχές. Από ό,τι βλέπετε, ότι συνέχεια οι άνεργοι αυξάνονται στην πόλη μας, οι ωφελούμενοι αυξάνονται. Έχουμε πολλούς νέους ανθρώπους που βρίσκονται πλέον κάτω από τα όρια της φτώχειας, αλλά γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Μάλιστα. Πολλές φορές το έχω πει, ότι η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Δράμας, η πόρτα είναι ανοιχτή για όλους, 24 ώρες το 24ωρο. Ποτέ δεν αρνηθήκαμε σε κάποιον κάποια βοήθεια. Όποιος έρχεται και μας μιλάει για κάποιο φτωχό, που δεν έχουμε στα υπόψη ή που δεν θέλει να έρθει στην κοινωνική υπηρεσία για τον ΑΒ λόγο, γιατί ξέρετε, πολλοί έχουν μια υπερηφάνεια και δεν θέλουν να έρθουν σε εμάς. Είναι και λογικό. Ναι. Προσπαθούμε και αυτούς τους ανθρώπους να τους φέρουμε κοντά μας για να τους βοηθήσουμε. Mm-hmm. Να ξέρετε, η κοινωνική υπηρεσία δεν είναι ένα ίδρυμα ζητιάνων. Αυτό ακριβώς. Η κοινωνική υπηρεσία είναι η υπηρεσία του Δήμου που είναι υποχρεωμένη να βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους με τον Α και Β τρόπο. Μάλιστα. Δεν είναι ίδρυμα φτωχών ανθρώπων. Είναι ένα ίδρυμα ανθρώπων που για ΑΒ λόγο χάσανε τις δουλειές τους και τώρα δεν μπορούν να συντήσουν τις οικογένειές τους. Μέχρι να ξαναέρθουν και ξαναπατήσουν στα πόδια τους, μέχρι τότε θα είμαστε δίπλα τους και αργότερα. Κύριε Παναγιωτήδη, εδώ θα συμπληρώσω ότι η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Δράμας είναι η συνέχεια του κράτους στην κοινωνική πολιτική σε σχέση πάντοτε με όλους εμάς που βρισκόμαστε σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Δεν είναι οίκος φιλανθρωπίας.
Έτσι ακριβώς. Δεν είναι σύλλογος, είναι υπηρεσία. Ας το διευκρινίσουμε αυτό και καθένας από εμάς ας έχει το θάρρος, εάν και εφόσον έχει ανάγκη, να χτυπήσει την πόρτα της κοινωνικής υπηρεσίας, η οποία να πούμε ακόμη μια φορά ότι είναι στον πρώτο όροφο της γνωστής νομαρχίας Δράμας. Έτσι, κύριε Παναγιωτήδη. Ναι, θέλω να πω εδώ, κυρία Χερσανίδου, ότι είναι πολλά άτομα που βλέπουμε από το Facebook. Ναι. Και πάλι αυτά τα άτομα από το Facebook προσπαθώ να έρθω σε επαφή με τους ανθρώπους και το έχω κάνει πάρα πολλές φορές για να δούμε για ποιο λόγο δεν έρχονται και να μας τους φέρουν στην κοινωνική υπηρεσία να δούμε πώς θα τους βοηθήσουμε. Με προλάβατε, γιατί δηλαδή επειδή νιώθω την ένταση που έχετε και θέλετε να μας τα πείτε όλα μαζί, με προλάβατε πριν σας κάνω ένα να σας δείξω κάτι. Σήμερα έγινε αντιληπτό ότι ένας συμπολίτης μας δεν είχε τη δύναμη μέσω του Facebook, αυτό το καινούριο τρόπο επικοινωνίας, ότι ένας συμπολίτης μας δεν είχε δυνατότητα να δηλαδή να συτιστεί. Και υπάρχει το ενδιαφέρον, άμεσα ανταποκρίθηκαν πολλοί συμπολίτες μας και καλύφθηκε η ανάγκη του για τον επόμενο χρονικό διάστημα των 30 ημερών, μετά θα ξαναυπάρξει. Εδώ, σε τέτοιες περιπτώσεις, τι γίνεται, γιατί σας ξεφεύγουν αυτά τα πράγματα, κύριε Παναγιωτήδη? Αυτοί οι άνθρωποι δεν μας ξεφεύγουν ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι για τον Α και Β λόγο δεν έχουν έρθει στην κοινωνική υπηρεσία. Σήμερα πραγματικά και εγώ μίλησα με μια συνειδητοποίητησά μας, με ενημέρωση για αυτόν τον άνθρωπο. Την είπα να τον πάρει τηλέφωνο ή να μου δώσει το τηλέφωνο, αλλά το καλύτερο την είπα να τον πάρει και να τον πει να έρθει στα γραφεία μας, να βρει την προϊσταμένη μας και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το βοηθήσουμε και εμείς σαν κοινωνική υπηρεσία. Το βρήκανε, αυτό που είπατε, βρήκανε τροφή για ένα μήνα. Δεν είναι ένας μήνας. Αυτό είναι καθημερινή. Είναι καθημερινή ανάγκη. Ναι. Θα πρέπει να δούμε για τους επόμενους μήνες πώς θα μπορούμε και εμείς να το βοηθήσουμε. Έτσι, γιατί πάντα υπάρχουν συνάνθρωποι μας εδώ και συμπολίτες μας που πραγματικά όταν τους ζητάμε και εμείς κάποιους τη βοήθεια, μας βοηθάνε. Θα πω μερικά παραδείγματα. Τώρα το κτήμα Ηλιά για 15 άτομα από το βοήθεια στο σπίτι, από τη Δευτέρα μέχρι την άλλη Δευτέρα θα προσφέρει τροφή. Μάλιστα. Θα φτιάξουν γεύματα, μαγειρεμένα γεύματα. Θα θέλω να ευχαριστήσω τον Ανέστο τον Παλίδη που ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας. Εκτός από αυτού, έχουμε τον Κοφίδη, τον Περικλή. Με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Κοφίδης, πραγματικά με συγκίνησε, γιατί ζήτησε να κάνει κάποιο έρανο και να δώσει κάποια τρόφιμα σε κάποιους συνανθρώπους μας. Πραγματικά θέλω να του πω ένα μεγάλο μπράβο. Και είναι ωραία πράγματα αυτά σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Και βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας σε αυτή την προσπάθεια, η οποία είναι ανοιχτή. Του δόθηκαν πάρα πολλά τρόφιμα και είναι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Όπως και τώρα θα φτιάξουμε κάτι σημαντικό με το γιατρικό σύλλογο, την κυρία Όλγα τη Βασιλείου. Την αλυσίδα αγάπης. Ναι, την αλυσίδα αγάπης. Την Νίνα την Παπαδοπούλου, τον Ερυθρό Σταυρό και τους απόστρατους. Τον κύριο Μαυρίδη τον Χρήστο. Όλοι μαζί κάτσαμε, συζητήσαμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια αλυσίδα αγάπης, να βοηθήσουμε κάποιους συντοπίτες μας και πιστεύω ότι την Κυριακή Δευτέρα θα προσφέρουμε κάποιες σακούλες αγάπης και εκτός αυτό θα δούμε κάποιους ανθρώπους, θα πάρουν ο γιατρικός σύλλογος με τους συναδέλφους, θα πάρουν κάποιες πιέσεις, κάποια ζάχαρα. Είναι κάτι πολύ ωραίο. Ναι, οι σακούλες θα ακολουθούνται και από κάποια ιατρική πρώτου βαθμού υποστήριξη, νομίζω, από ό,τι μας είπε η κυρία Βασιλείου, κύριε Παναγιωτήδη. Ναι. Είναι καλό αυτό, γιατί όλοι έχουμε αγωνία και φοβόμαστε τώρα και ένα σωρό. Και οι άνθρωποι, οι κύριοι της μεγάλης ηλικίας, κάποιοι μοναχικοί, δυσκολεύονται ιδιαίτερα πολύ. Πραγματικά είναι πολλοί άνθρωποι που δυσκολεύονται αυτή την εποχή. Και νομίζω ότι αυτό που μου πρότειναν οι τρεις, η κυρία Παπαδοπούλου, η κυρία Βασιλείου και ο Σταυρός, απόστρατη και ο ιατρικός σύλλογος. Ο Μαυρίς ήταν κάτι πολύ όμορφο και είπα κατευθείαν ναι και είναι πολύ σημαντικό. Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς, γιατί ήταν δικιά τους πρόταση και εμείς απλώς είμαστε συνειδητοπόροι σε αυτού, μαζί τους. Έτσι. Πάντα είμαστε μαζί με όλους. Και αυτά πιθανόν την Κυριακή θα γίνει αυτό. Απλώς περιμένουμε κάτι ή Κυριακή ή Δευτέρα, θα ενημερώσουμε. Δηλαδή αυτή την εποχή, από ό,τι καταλαβαίνω, κανένας συμπολίτης μας, κανένας συνάνθρωπός μας σε επίπεδο τουλάχιστον Δήμου Δράμας, κύριε Παναγιωτήδη, δεν θα είναι
εντελώς μόνος ή με αδιανό τραπέζι. Θα υπάρχει κάτι, θα υπάρχει μία στήριξη από την υποδομή που αναφερθήκατε προηγούμενα. Νομίζω καλυπτόμαστε κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Αλλά επειδή κάθε μέρα έχει ανάγκες και δεν είναι μόνο η μέρα των Χριστουγέννων, είπατε ότι θα συνεχίσετε το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η ζέση με την οποία το υπερισπίζεστε θα υπάρχει. Θα σας πω κάτι, κυρία Χερσανίδου. Ναι. Σκοπός δικός μου και του Δημάρχου, του Χριστόδουλου Μαμψάκου, είναι να δώσουμε μεγάλη βάση στην κοινωνική πολιτική και το έχουμε αποδείξει, έτσι. Άρα και τα επόμενα χρόνια ο βασικός μας στόχος είναι εδώ. Γιατί αυτή τη στιγμή η Δράμα πονάει σε αυτό το σημείο. Ότι έχει πολλούς ανθρώπους που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας, ναι. Πολλούς ανέργους. Και κοιτάμε να δούμε να πατήσουμε πάνω σε αυτό, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να μην τους αφήσουμε χωρίς ένα πιάτο φαΐ. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να, και σαν Δήμος, ας πούμε, κύριε Παναγιωτίδη, να υπάρξουν προσπάθειες και προς την όσο γίνεται μεγαλύτερη δυνατότητα να απορροφηθούν κάποιοι από εμάς σε θέσεις εργασίας. Δηλαδή να υπάρξει, καταλάβατε τι, μια άλλη κινητικότητα και να μικρύνει το βάρος στην υπηρεσία, στην κοινωνική υπηρεσία σε σχέση με την παροχή μόνο τροφίμων. Εντάξει. Είναι σημαντικό. Εδώ χρειάζεται όλος ο πολιτικός κόσμος να δώσει τα χέρια. Εδώ πραγματικά εδώ χρειάζεται. Θέλει άλλη δουλειά. Να πούμε, έτσι. Εδώ χρειάζεται αυτό, ναι. Όλος ο πολιτικός κόσμος να δώσει το βάρος, ναι. Και πραγματικά θέλω, μια που είπαμε για δουλειές, θέλω πραγματικά να πω στους συντοπίτες μας να στηρίξουμε τα μαγαζιά της Δράμας. Είναι πολύ σημαντικό, περάσανε μεγάλη κρίση και περνάνε κρίση. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να κλείσουν και τα μαγαζιά τους. Όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τα μαγαζιά της Δράμας και να τα στηρίξουμε οικονομικά. Ξέρετε γιατί δεν είναι περιγραφή μόνο, κύριε Παναγιωτήδη, είναι πραγματικότητα. Και επειδή έτσι πέρσι τέτοιες μέρες λέγαμε για τον κορονοϊό στην Κίνα και νομίζουμε ότι ήταν κάτι που δεν θα έρθει σε εμάς, η οικονομική ανέχεια πραγματικά είναι δίπλα μας. Είμαστε μέσα της, να πω, και πραγματικά πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε ένας τον άλλον. Δεν είναι ένα αφήγημα, είναι μια πραγματικότητα. Κοιτάξτε, εμένα μια μέρα γύρισε κάποιος και με είπε, τα μαγαζιά τόσα χρόνια βοηθάνε το Δήμο, βοηθάνε τους συλλόγους, βοηθάνε. Ναι, πραγματικά αυτό είναι πραγματικό. Τώρα όμως τα μαγαζιά έχουν ανάγκη. Τα μαγαζιά με τα ψίχουλα που δίνει η κυβέρνηση δεν μπορούν να σωθούν. Χρειάζεται να τα βοηθήσουμε και εμείς οικονομικά, να τα στηρίξουμε αυτά τα μαγαζιά και νομίζω ότι όλοι οι Δραμηνίδες θα τα στηρίξουμε όσο μπορούμε. Βέβαια, βγάλανε. Το κακό είναι ότι δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Ναι. Προσπαθούν με αυτό το take away να τα στηρίξουμε. Αλλά και έτσι πάλι θα πρέπει να στηρίξουμε αυτά τα μαγαζιά. Ναι. Όσο μπορούμε. Είναι μια προσπάθεια για να κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να κρατήσουμε την κοινωνία μας όσο γίνεται πιο όρθια. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα υγείας, είναι και το επόμενο που ακολουθεί, το οικονομικό ζήτημα, το οποίο όντως είναι πρόβλημα. Και έχετε πολύ δύσκολη εξίσωση να λύσετε και εσείς που χειρίζεστε αυτή τη στιγμή αυτές τις καταστάσεις, κύριε Παναγιωτήδη. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Μου επιτρέπετε να σας διακόψω το καθιερωμένο μας διάλειμμα. Να πάμε εκεί και φίλες και φίλοι. Θα έρθουμε και θα συνεχίσουμε να ενημερωθούμε από τον κύριο Παναγιωτήδη τι γίνεται και σε όλες τις άλλες δομές της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου.